Glass skin. Παράθυρο. Κάντε μου πήγε στο βάδι. Τη μάσκα θα την ξεπλά. Καλημέρα. Έφερα και τον καφέ μου γιατί τάξη. Έχω ξεπλύνει καλά το πρόσωπό μου, μάτια, χείλη, λαιμό, τα πάντα και πάμε να βάλουμε τα προϊόντα. Παίρνω πρώτα βιταμίνη C από Medicate. Και το απλώνω στο πρόσωπο και στο λαιμό. Αυτή η βιταμίνη C την έχουν στείλει οι θεοί για να τη χρησιμοποιήσω εγώ. Αυτό πιστεύω. Κονταλή κρέμα ματιών με βιταμίνη C. Γιατί θέλουμε αντιοξειδωτική προστασία και στα μάτια και ενυδάτωση βασικά. Ενώ πρέπει να απλώνω τα προϊόντα ματιών με τον παράμεσο, τα απλώνω με το μεσαίο δάχτυλο πάντα. Γιατί θέλω να πω ένα μεγάλο FU στους μαύρους κύκλους και τις σακούλες. Ενυδάτωση προσώπου με Cosa Rex σαλιγκάρι. Προϊόντα με σαλιγκάρι έχω δοκιμάσει πολλά, να σας πω την αλήθεια. Μόνο δύο εταιρείες έχω βρει που δουλεύουν φανταστικά και είναι και οι δύο κορεάτικες. Σας έχω μιλήσει πάρα πολύ για αυτή την κρέμα. Και για το αντίστοιχο τόνερ δεν υπάρχει. Αυτή η λάμψη, έλα εντάξει. Glass skin και στο λαιμό και ό,τι έμεινε στην πίσω μεριά των χεριών που θέλω λίγο να απορροφηθεί για να βάλω αντιλιακό. Misha Soft Finish. Αυτό είναι ό,τι πιο matte έχω δοκιμάσει ποτέ. Ποτέ όμως. Εδώ πέρα βλέπετε και την αξονική της μαμάς μου. Οπότε τρία δάχτυλα. Μην πάει πουθενά παράξενα το μυαλό σας. Το περνάω και από τα μάτια και στο λαιμό. Κοιτάξτε λίγο πόσο φυσικό glass skin, glass skin. Θα βάλω στα χείλη lip balm Summer Fridays. Αυτό είναι το vanilla beige. Μυρίζει βανίλια, έχει γεύση βανίλια. Έχω φάει αρκετές φορές κατά λάθος αυτά τα balm. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο σε γεύση. Αλλά δεν προτείνω να το τρώτε. Κοίτα πόσο μάτι είναι. Ήρθε η ώρα να απλώσω ξανά αντιλιακό. Έχουν περάσει 3 ώρες. Μετά τις 2 ώρες το αντιλιακό σταματάει να δουλεύει. Έχω αρχίσει να πεινάω. Πηγαίνω για εξωτερική δουλειά, οπότε θα βάλω το La Roche-Posay το σπρέι. Παναγία μου, μπορεί να πεθάνω από αυτό. Ήρθε η ώρα να κάνουμε λίγο έξτρα περιποίηση. Αλήθεια, το χρειάζομαι. Έχω βγάλει όλο αυτό εδώ πέρα και από την άλλη μεριά. Γιατί δοκίμαζα τις προάλλες ένα προϊόν το οποίο δεν μου κάτσε και πάρα πάρα πολύ καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω από Pharmacy Green Clean. Είναι και για μακιγιάζ, αλλά δουλεύει πάρα πολύ ωραία αν θέλετε να κάνετε double cleanse. Και εγώ θέλω να ξεκολλήσω καλά αντιλιακό, πολύ αντιλιακό. Τα πρωινά προϊόντα, το σμίγμα. Το σμίγμα ξεκολλάει με τα λάδια και τα μπάλι. Παίρνω μικροίνες και περνάω όλο το πρόσωπο και το λαιμό και τα χείλη και τα μάτια. We don't talk about Bruno. Απλώνω το καθαριστικό. Το καθαριστικό είναι το Medicate Micellar Mousse. Και πήρα και το καινούριο φόρεο Luna, το 3+. Τώρα θα μου πείτε γιατί plus, τι είναι plus. Έχει αυτά τα οποία παιδιά θερμαίνονται και μαλακώνουν τους σπόρους, οπότε καθαρίζει ακόμα πιο βαθιά μέσα στους σπόρους. Δηλαδή, έχει στους παλμούς, οπότε σπρώχνει το σαπούνι μέσα στους σπόρους. Έχεις και τη ζέστη. Είναι υπέροχο. Η θερμότητα τα αλλάζει όλα. Bruno Maxin with. Και παίρνω αυτό εδώ το scrub χιλιών από Frank Body που είναι marshmallow. Το έχω χρησιμοποιήσει άλλη μια φορά. Μαζί με το πουρτσάκι. Ήρθε η ώρα για μάσκα. Συγκεκριμένα για αυτή που έχει μέσα το θείο, θιάφι. Sulfur. Είναι αυτή εδώ από Dr. Dennis Gross. Μυρίζει τόσο άσχημα αλλά και τόσο ωραία μαζί. Αυτή η μάσκα σε κάποια σπυράκια δεν κάνει τίποτα, σε κάποια άλλα σπυράκια κάνει θαύματα. Έχω παρατηρήσει ότι σε αυτά τα μικρά, έτσι, τα μικρά πολλά, δουλεύει πάρα πολύ ωραία το θιάφι. Και όσο δουλεύει αυτή η μάσκα θα βάλω μάσκα χιλιών. Είναι η Heartbreaker, our truly beauty. Έχουν περάσει σχεδόν 20 λεπτά. Αυτά θα τα ξεπλύνω τώρα που θα μπω στο ντους. Στο ντους θα βάλω τα δύο πράγματα, το Posh Chocolate αφρόλουτρο και το Pevita Intimate. Για μετά το ντους θα βάλω αυτά τα δύο. Το αποσμητικό, το κοπάρι, που είναι φυσικό και μυρίζει γλυκιά καρύδα. Και την κρέμα σώματος Medicate, που έχει όλα τα οξέα μέσα. Μυρίζει σαν σύναμον. Λόγω αυτού του προβλήματος τώρα θα χρησιμοποιήσω μόνο τέτοια συστατικά υαλουρονικό, σαλιγκάρι. Ξεκινάω με αυτά τα δύο. Πρώτα το τόνερ με σαλιγκάρι, μετά το υαλουρονικό. Θέλω προϊόντα που θα ηρεμήσουν το δέρμα μου, θα δυναμώσουν το φραγμό και ακόμα μυρίζω το θιάφι παντού.
Τι ωραία. Κανονικά σήμερα ήθελα να χρησιμοποιήσω πολλά πράγματα διάφορα. Και σίγουρα και ρετινόλι. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήγαν διαφορετικά. Βάζω και πίσω από τα χέρια. Όσο είναι ακόμα νοπό το τόνερ, παίρνω υαλουρονικό από Medicate και το βάζω παντού, όπως και το τόνερ, πρόσωπο, μάτια, χείλη, λαιμό. Στην πίσω μεριά των χεριών, δεν ξέρω αν γράφει ότι επιτρέπεται να το βάλει στα μάτια, αλλά okay. Εντάξει, αυτό το υαλουρονικό το αγαπώ. Όσο απορροφώνται αυτά, θα βάλω κρέμα ματιών και βάζω αου. Αυτή από Benton. Ξέρω ότι τα νύχια μου είναι χάλια. Αύριο θα τα αλλάξω. Και τέλος θα πάρω την κρεμούλα μου. Αυτή η ενυδατική έχει ένα κακό. Το τι είναι μέσα σε βάζω. Οπότε πρέπει να βάζουμε συνέχεια δάχτυλα μέσα. Και αυτό είναι το μόνο αρνητικό αυτής της ενυδατικής. Τελεία. Και για χείλη βάζω αυτό της Laneige. Όσο κοιμάσαι, αυτή κάνει θαύματα. Βέβαια, εγώ θα κοιμηθώ σε καμιά ώρα, αλλά θα την ξαναβάλω. Και τέλος, τενίζω μαλλιά προσεκτικά. Grow Gorgeous. Το βάζω έτσι σε όλο το κρανίο. Για να βγάλω πολλά πυκνά μαλλιά, ωραία. Ξέρεις. Δεν ξέρω τι λέω. Έχω βγάλει πάρα πολλά καινούργια μαλλιά με αυτό το προϊόν. Κάνω λίγο μασάζ με τη χτένα, όχι με τα δάχτυλά μου, γιατί τα δάχτυλά μου έχουν πάρα πολλά προϊόντα. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε κάτω, θα σας έχω λίστα με όλα τα προϊόντα και όσους κωδικούς έχω, ό,τι μπορώ να βρω πιο φθηνά, θα σας τα έχω. Και παίρνω και Oil Oil από Davins, το οποίο είναι τόσο υπέροχο. Τα κάνει λαμπερά, τα κάνει λία, τα ενυδατώνει, τα κάνει δυνατά, δεν ξέρω πώς να το πω. Και μέχρι το πρωί αυτό όλο θα έχει απορροφηθεί και το υπόλοιπο θα έχει εξατμιστεί. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα! Η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη. Έχω ξεπλύνει το πρόσωπό μου, βιταμίνη C, κρέμα ματιών. Δεν μπορώ με τα περιστέρια, με κοιτάνε συνέχεια. Κρέμα προσώπου. Παίρνω αντιλιακό. Αυτό είναι το καινούριο της Απιβίτα. Dry Touch με δείκτη προστασίας 50. I would never fall in love. Φαίνεται τόσο υγιές το δέρμα, αυτή η λάμψη υγείας. Ωχ, πεθαίνω. Μπορούμε να δούμε όμως πώς είναι τα μαλλιά μου από χτες που έβαλα το λάδι και σας είπα ότι θα... Λοιπόν, θέλει να λούσιμο τα μαλλιά μου. Καλά, αυτό είναι άσχετο. Δεν φαίνονται καθόλου λαδωμένα. Έκανα μια τεράστια βλακεία. Έβαψα μόλις τώρα τα νύχια μου. Πώς θα βάλω όλα πλέξη τα μαλλιά μου. Πώς θα καθαρίσω το πρόσωπό μου. Είμαι ηλίθια. Τελικά έβαλα το Lilac Moon. Και γενικά θέλω να φτιάξω μαλλιά σήμερα. Έχουμε μία έξοδο. Σήμερα θέλω να κάνω αυτά τα μαλλιά τα έτσι με τον πολύ όγκο. Λίγο 90s, λίγο Hollywood, λίγο το ζώο. Πριν λουστώ λοιπόν, κάνω καλά τα μαλλιά μου με Tangle Teaser και το κρανίο. Θα βάλω αυτά τα δύο. Αυτά είναι τα μόνα προϊόντα που κρατάνε τα μαλλιά μου από το να διαλυθούν τελείως. Πώς είναι τα νύχια μου? Τα νύχια. Τα αφήσω να μαριναριστούν. Βάζω το balm από φάρμαση. Νοπή πετσέτα. Πώς είναι τα νύχια? Πώς δεν τα έχω καταστρέψει τόση ώρα? Δεν ξέρει κανείς. Βάζω τα eye patches, τα οποία είναι παγωμένα από μόνα τους. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι αυτά τα energy boost. Αυτό είναι πολύ καλύτερα. Αλλά επειδή θέλω να φύγει τελείως, ξαναβάζουμε τη μάσκα με το θιάφι. Και κανονικά τώρα έπρεπε να βάψω τα νύχια μου. Ήρθε ώρα να τα βγάλω. Τη μάσκα θα την ξεπλύνω μέσα στο ντουζ. Πρώτα θα κάνω δύο χέρια με αυτό το σαμπουάν από Davins, που δεν είναι και όγκο. Μετά θα βάλω αυτό το conditioner από Shea Moisture. Και για σώμα Post Chocolate από Lush και Apivita Intimate. Μόλις τελείωσα το ντουζ και έβαλα κρέμα σώματος και αποσμητικό. Τρία προϊόντα για το πρόσωπο για να ενυδατωθεί και να έχω και καλή βάση για το μακιγιάζ. Το πιο σημαντικό κομμάτι, πάμε να κάνουμε τα μαλλιά. Γενικά, αν θέλεις να κάνεις μαλλιά τα οποία να έχουν πάρα πολύ όγκο, μπούκλες, έτσι, αυτό το πολύ το Hollywood που λέμε, αλλά τα μαλλιά σου είναι λεπτά και λίγα και τέτοια, χρειάζεσαι προϊόντα. Λοιπόν, ξεκινάω να χτενίζω χαλαρά. Το ότι δεν χάλασα τα νύχια μου. Πρώτο προϊόν είναι Leave-in Conditioner. Σεκάζω μύκη και άκρες. Θέρμο προστατευτικό. Και τέλος το πιο βασικό, ένα προϊόν για όγκο. Το οποίο θα μπει στις ρίζες, στα νοπά μαλλιά. Τα στέγνωσα ανάποδα. Απλά πρέπει να είναι 100% στεγνά για το επόμενο βήμα. Οπωσδήποτε. Τα χωρίζω, τα χτενίζω. Θέρμο προστατευτικό που μπαίνει και σε στεγνά μαλλιά. Παίρνω ένα σίδερο. Αυτό είναι υπερβολικά μεγάλο, αλλά μου κάτσε τώρα. Και μόλις βγάλουμε το σίδερο, έχουμε εδώ πέρα το στρογγυλάκι, το πιάνω με ένα τέτοιο. Για να κρυώσει σε θέση μπούκλα. Έχω κάνει όλο το κεφάλι και μου έχουν μείνει αυτά εδώ πέρα, τα μπροστινά. Τα χωρίζω εδώ στα δύο. Και τα βάζω από πάνω τα μαλλιά. Τα βγαλά και όσο είναι ακόμα ζεστά, παίρνω ένα από αυτά τα ρόλερ. Και. Οπ, οπ, οπ.
Οπ. Τώρα που τα έκανα όλα, παίρνω τη λάκ μου. Τα ψεκάζω όλα όσο είναι πάνω. Και τώρα τα αφήνω ήσυχα όσο βάφομαι. Δεν τα αγγίζω, δεν τα σκέφτομαι καν. Βάφτηκα, ντύθηκα, είμαι έτοιμη. Τελικά κατάφερα να χαλάσω λίγο αυτό το νύχι. Ας ερχόσουν για... Και τώρα τα χτενίζουμε καλά. Εγώ γι' αυτό έβαλα να είναι χοντρό το σίδερο που έκανα τις μπούκλες. Για να μην μου γίνουν ακριβώς μπούκλες, απλά να γίνουν έτσι στρογγυλά. Μετά παίρνουμε ένα σπρέι για όγκο. Βάζω το away. Φεύγω. Γύρισα, πεθαίνω λίγο. Παίρνω τον μπάλμ. Medicate καθαριστικό με το φόρεο Luna Toner, υαλουρονικό, ματιών, ενυδατική. Πάρω λίγο λάδι, αυτό είναι από λαούτα. Μία, δύο, τρεις. Το πιέζω στο δέρμα για να μου τα κλειδώσει όλα μέσα, επειδή θα πάω για ύπνο άμεσα. Και δεν θέλω να φύγουν τα πάντα στο μαξιλάρι. Άγια και λίγο λιμπάλμ. Πάνω απλώς τα ρούχα που είναι στο πλυντήριο και πάω για ύπνο. Παιδιά μου, είναι μεσημέρι. Το πρωί έτρεχα, οπότε δεν γύρισα τα πρωινά κλιπ, αλλά ξέρετε τι έβαλα, κλασικά. Και σήμερα θα είναι μέρα σώματος, εντάξει. Περνάω αυτό το νεράκι από Thank You Farmer σε όλο μου το πρόσωπο και το λαιμό, για να φύγουν όλα τα προηγούμενα. Ωραία, 5:30. Ωραία, μπορείς να έρθεις να με πάρεις. Έχω να πάω για καφέ με τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου, οπότε θέλω να κάνω λίγο μακιγιάζ. Ελάχιστο, ελάχιστο, φυσικό, φυσικό, φυσικό. Θα κάνω μία μάσκα προσώπου με φόρεο UFO, την Coconut Oil, γιατί αυτές είναι μόνο 2 λεπτά. Είναι πολύ εύκολο να τις κάνεις. Προσπαθώ να επανορθώσω λίγο το φραγμό μου που έπαθε αυτό που έπαθα από εκείνο το συνδυασμό που έκανα και αυτό που το πείραξα σήμερα το πρωί. Θα κάνουμε dry brushing, ξύρισμα, όλα τα ωραία πράγματα, απολέπιση, ενυδάτωση και παίρνω ό,τι έχει μείνει στο φακελάκι από κρέμα και τη βάζω στο λαιμό και στο πρόσωπο. Τίποτα δεν πετάμε. Πάμε να σας πω τι θα κάνουμε στο σώμα. Νούμερο 1. Σε στεγνό δέρμα πριν το ντουζ, dry brush. Μέσα στο ντουζ θα κάνω scrub σώματος και τώρα χρησιμοποιώ αυτό από Medicate, το οποίο έχει και κόκκους, έχει όμως και οξέα. Μέσα είναι έτσι. Αυτή είναι η ύφη του. Άπειροι μικροί κόκκοι που κάνουν φανταστική δουλειά. Παρένθεση. Σε αυτό το σπυράκι θα βάλω τέτοια. Συνεχίζω με το σώμα. Θα πλύνω όλο μου το σώμα με μπάρα σαπουνιού Dove, ευαίσθητη περιοχή Apivita Intimate. Για ξύρισμα έχω αυτά τα δύο προϊόντα. Αυτό είναι από Apivita που είναι για αντρικό πρόσωπο. Εγώ θα το βάλω στο σώμα, θα το δοκιμάσουμε πώς είναι. Και Safety Razor. Μετά αφρόλουτρο Post Chocolate. Είναι έτσι μέσα. Και Baby Oil όπου ξυρίστηκα, το οποίο δεν το ξεπλένω, το βάζω σε βρεγμένο δέρμα. Το αφήνω. Πάω να κάνω όλα αυτά, δεν θα αγγίξω καθόλου το πρόσωπο και έρχομαι μετά να σας πω τι άλλο θα κάνουμε. Αυτό το αποσμητικό το έχω ήδη λατρέψει. Στο σώμα θα χρησιμοποιήσω αυτή την ενυδατική. Είναι set με το scrub. Έβαλα ρηχτά, χαλαρά ρούχα σπιτιού για να απορροφηθούν τα προϊόντα. Γενικά έτσι να κάτσω να το απολαύσω. Αυτό έβαλα στα πόδια από Body Shop, Peppermint και μέσα είναι ροζ. Πριν σταμάτησε απότομα, γιατί κλασικά άργησα και με έβρισε ο αδερφός μου. Είναι 2 η ώρα το βράδυ. Δεν θα μπορώ να ξυπνήσω με τίποτα αύριο. Αλλά το double cleansing. Βάζω toner, υαλουρονικό, κρέμα ματιών και την ενυδατική lip balm και πάω για ύπνο. Καλημέρα. Χθες το βράδυ πείραξα το πρόσωπό μου. Οπότε αυτό έγινε χειρότερο. Και εδώ πέρα ξεκίνησα να βγάζω κάτι πολύ ωραίο γιατί το πείραξα χτες. Οπότε υπάρχουν λύσεις για τα πάντα. Είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσω τα ζητστικά κύλα. Πρώτα λέει περνάς με αυτό, το καθαρίζω και μετά παίρνω το ζητστικά. Μέσα είναι έτσι, το βάλα, παίρνουμε βιταμίνη C, κρέμα ματιών, ενυδατική. Hi! Αντιλιακό. Αχ, τώρα τι θα κάνουμε με αυτά τα δύο. Θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα βάλω αυτά τα patch. Να μπορεί να γιάνει μόνο του. Η ζέση κουράζει. Σήμερα θα κάνω oiling στα μαλλιά μου, έτσι ώστε αύριο να τα λούσω. Δηλαδή να έχουν μείνει τα λάδια στα μαλλιά μου 24 ώρες. Σας έδειξα αυτό στο haul. Το πήρα από τα Sephora. Πήρα το μικρό μέγεθος για να το δοκιμάσω. Είναι λάδι μαλλιών που λέει ότι βοηθάει να βγαίνουν πιο πυκνά, πιο γερά, πιο δυνατά, πιο πλούσια. Κανονικά δεν θα λουζόμουν τόσο σύντομα, αλλά
Έχω πάρα πολύ προϊόν στα μαλλιά μου και τα χτενίζω και πιάνω καλά και το τριχωτό, το κρανίο, το πιάνω καλά για να ξεκολλήσει όσο περισσότερο από το προϊόν γίνεται. Κάνω χωρίστρα και βάζω παντού. Κάνω διπλανή χωρίστρα. Και αυτό γίνεται σε όλα τα μαλλιά. Έχω βάλει σε όλο το κρανίο και βάζω τώρα και στα μύκη και στις άκρες. Έχω στο Instagram ένα φάκελο που λέγεται Hair και έχω ανεβάσει εκεί πέρα τα πάντα, να πάτε να τα διαβάσετε. Κάποιοι το αφήνουν για 5-10 λεπτά, μισή ώρα πριν το λούσιμο. Παιδιά, αν μπορείτε να το αφήσετε όλη τη νύχτα, θα το αφήσετε όλη τη νύχτα. Έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Τα κάνω πλεξούδα και βάζω ένα τέτοιο. Δεν θα σας κουράσω σήμερα. Έπλυνα το πρόσωπό μου, double cleansing, έβαλα όλα τα κλασικά μου προϊόντα, τα ξέρετε. Σώμα, πλήθηκα, τα κλασικά προϊόντα. Έβαλα κρέμα σώματος. Και εφόσον κάνουμε oiling στα μαλλιά, θα κάνουμε oil και στο πρόσωπο και στο σώμα και στις πατούσες και παντού, σε όλη μας τη ζωή. Που έβαλα ενυδατική, τούτη, και από πάνω έβαλα το fair oil για να κλειδώσουν όλα. Ου, η λάμψη. Παίρνω βαζελίνη και πάμε να κάνουμε slugging, έτσι ώστε να μου κλειδώσει τα πάντα μέσα. Όλα τα προϊόντα που έβαλα να τα κλειδώσει, τη δική μου υγρασία να την κλειδώσει μέσα, να μην εξατμιστεί. Έχει και ζέστη τώρα, οπότε είναι πανεύκολο να χάσεις υγρασία. Βάζω και στα μάτια, εννοείται. Και στο λαιμό, αυτό πάει πολύ καλύτερα, αυτό πάει πολύ καλύτερα. Αυτό είναι υπερβολικά εσωτερικό, δεν ξέρω που πάει και τι κάνει. Θα βάλω και στους αγκώνες, και στα γόνατα, και στις πατούσες. Με κάλτσα. Και θα κάτσω τουλάχιστον μία ώρα πριν ξαπλώσω να κοιμηθώ, για να μην πάνε όλα αυτά στο μαξιλάρι και στα συντόνια. Οπότε θα σας δω αύριο. Καλημέρα! Ξέπλυνα το πρόσωπό μου με νερό. Φύ που έχει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Βάζω τα κλασικά προϊόντα τα πρωινά. Αυτό είναι πολύ καλύτερα. Αυτό φαίνεται χειρότερο από ότι είναι. Στην πραγματικότητα είναι μόνο εξωτερικά. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Και αυτό πηγαίνει προς τα μέσα πάλι. Αλλά το slugging βοηθάει με τα πάντα. Θα βάλω το soft touch, όποιο είναι πιο κοντά μου συνήθως. Και στα χέρια. Θα τσεκάρω τώρα και τα μαλλιά. Δουλεύουνε στο λάδι τους. Πω που μυρίζει. Φανταστικά. Ου. Θα βάλω στις άκρες και το υπόλοιπο, αυτό το λίγο το τσίκι που έχει μείνει. Τα πιάνω πάνω. Σήμερα δεν έχω καμία όρεξη να δουλέψω. Είμαι σε αυτή τη φάση που θέλω να ξαπλώσω στον καναπέ, να κρατάω το κινητό μου και να χαζεύω στο TikTok. Δεν ξέρω. Πώς βρίσκεται τα αποτελέσματα? Αυτό που συμβαίνει στο πρόσωπό μου υπάρχει ήδη σε βίντεο στο κανάλι μου. Να πάτε, να το δείτε, να γελάστε. Δεν ξέρω. Έχω τεράστιες ποσότητες μακιγιάζ στο πρόσωπό μου, ευτυχώς όχι στα μάτια. Wow. Με καθαριστικό θα το πλύνω μέσα στο ντους. Βασικό κομμάτι που κάνω στα μαλλιά μου όταν έχω βάλει λάδια. Παίρνω το conditioner μου και πριν μπω στο μπάνιο το απλώνω για να διαλύσει το λάδι. Γιατί αν δεν το κάνω αυτό, θα πρέπει να κάνω 1.000.000 χέρια σαμπουάν για να φύγουν τα λάδια από τα μαλλιά μου. Και θα σας πω τι θα κάνω με τα μαλλιά τώρα που θα μπω στο ντους. Θα κάνω ένα καθαριστικό σαμπουάν detox. Αυτά τα κάνω 2 φορές το μήνα περίπου. Ή χρησιμοποιώ detox σαμπουάν ή detox scrub, ένα από τα δύο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό από Way. Detox σαμπουάν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, αλλά αυτή η συσκευασία είναι ολοκένουργια. 2 χέρια λοιπόν από αυτό. Μετά θα βάλω Olaplex νούμερο 8, που είναι μία μάσκα. Φανταστική, ενυδατική, βοηθάει με το να μην σπάνε. Και τέλος conditioner, το οποίο το ξεπλένω με κρύο νερό για να κλείνουν τα λέπια της τρίχας. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Πάω να λιστώ, στο σώμα ξέρετε τι θα χρησιμοποιήσω. Και έρχομαι. Μόλις βγήκα από το ντους, έχω βάλει τα μαλλιά μου σε microfiber πετσέτα. Θα τα κατεβάσω κάτω για 1 λεπτό για να κάνω κάτι. Θα βάλω το energizing gel από Davins. Με το στόμιο πηγαίνω σε χωρίστρες. Που τις κάνω με το στόμιο το ίδιο γιατί βαριέμαι. Αυτό έχει μέσα ginseng, καφέινη, μέντα, δεν ξέρω τι άλλο. Και βοηθάει να είναι πιο δυνατά, να είναι πιο γερά, να είναι πιο μακριά, να είναι πιο πυκνά. Όλα αυτά. Μου τελείωσε η κρέμα σώματος, έχω να πω. Βάζω leave-in conditioner. Το ίδιο με την άλλη φορά, η μυρωδιά δεν υπάρχει. Και θερμοπροστατευτικό, το Olaplex το 7. Κάνω ένα πιστολάκι και έρχομαι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα με το λάδι 24 ώρες. Τελευταίο προϊόν είναι από Davin στο Oi Oi. Γιατί με το πιστολάκι χάσανε πολύ από την υγρασία τους, από τη λάμψη τους, από όλα αυτά.